Στην κυριότητα Twitter περνά κτίριο κόσμημα στην καρδιά του Ηρακλείου. Πρόκειται για το εμβληματικό κτίριο το οποίο σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Δημήτρης Κυριακός. Βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ζωγράφου και Αβέροφ, ιδιοκτησίας Χατζηδάκη, πρώην οικία Λογιάδη, όπου παλαιότερα λειτουργούσε ως μαιευτική κλινική, ενώ για αρκετά χρόνια στεγαζόταν το Γαλλικό Ινστιτούτο, πριν οικιαστεί για διάφορες χρήσεις. Θα έλεγα ότι μετά από μια μακρά διαδικασία που διήρκεσε αρκετά χρόνια, γιατί χρειάστηκε να ξεπεράσουμε πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες, τελικά καταφέραμε να αποκτήσουμε ένα εμβληματικό ακίνητο στο κέντρο του Ηρακλείου, έτσι ώστε να υπάρξει αυτή η σύνδεση με την κοινωνία που θέλουμε να έχουμε. Είναι ένα ιδιαίτερα ιστορικό κτίριο και εμβληματικό κτίριο για το Ηράκλειο. Έχει ιδιαίτερα στοιχεία νεοκλασικά απάνω, με επιστήλια απάνω δωρικού και ιωνικού ρυθμού. Αποτελεί ένα από τα 82 κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα νεότερα μνημεία της πόλης του Ηρακλείου, με το ΙΤΕ να προχωρά άμεσα σε εργασίες ανακαίνησής του, με στόχο τα εγγένεια να γίνουν το ερχόμενο φθινόπωρο στο πλαίσιο του εορτασμού των 40 χρόνων λειτουργίας του ΙΤΕ. Θα λειτουργήσει λοιπόν εκεί ένα βιβλιοπωλείο των ΠΕΚ, των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων. Επίσης θέλουμε να έχουμε παρουσία στην πόλη με εκθέματα που έχουν να κάνουν με τεχνολογικά επιτεύγματα των διαφόρων Ινστιτούτων του ΙΤΕ, έτσι ώστε να γνωρίσει και η κοινωνία του Ηρακλείου την έρευνα που γίνεται εδώ και τις εφαρμογές της, που είναι πολύ σημαντικές για την καθημερινή ζωή. Το εμβληματικό κτίριο θα λειτουργήσει ως κέντρο αναφοράς για την επιστήμη και τη τεχνολογία, καθώς θα φιλοξενήσει τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, ενώ θα παρουσιάζονται τα τεχνολογικά επιτεύγματα των Ινστιτούτων και όχι μόνο. Θέλουμε να είναι ανοιχτό το κτίριο, να λειτουργήσει, αν το θέλετε, και σαν μουσείο τεχνολογίας και σαν μουσείο τεχνολογικών επιτευγμάτων, που να έχουν να κάνουν με τη δραστηριότητα των Ινστιτούτων του ΙΤΕ. Πιστεύω υπάρχει ήδη πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί το έχουμε δει αυτό και από τη συμμετοχή στη βραδιά ερευνητή. Πρόκειται για αξιόλογο κτίριο του ύστερου νεοκλασικισμού. Το κτίσμα είναι διόρροφο με υπόγειο και στεγάζεται με ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη. Η διάρθρωση της πρόσωψης έχει γίνει με αυστηρούς άξονες συμμετρίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαμόρφωση του μεσαίου τμήματος της κύριας όψης, όπου στο ισόγειο και στον όροφο σχηματίζεται επιστήλιο με δωρικές και ιωνικές κολόνες. Και μάλιστα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και είναι θετικό το γεγονός ότι μεταφέρεται σε ένα ίδρυμα όπως το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Η παρουσία του ΙΤΕ θα είναι ισχυρή στην καρδιά του Ηρακλείου, ενώ στόχος του νεκτάριου Ταβερναράκι είναι η άμεση επικοινωνία με την τοπική κοινωνία. Θα λειτουργήσει προς όφελος όλων, και προς όφελος του ΙΤΕ, αλλά επίσης και για την ίδια την κοινωνία του Ηρακλείου, έτσι ώστε να έρθει κοντύτερα στην έρευνα, κοντύτερα στην επιστήμη.